βιντεάκι σχετικά με την εταιρεία και αμέσως μετά αρχίζουμε την παρουσίαση κανονικά όπως κάνουμε κάθε Τρίτη. Skyway – это многоуровневое решение, способное преобразить транспортную отрасль и сделать жизнь человека проще и комфортнее. С помощью высокотехнологичного транспортного комплекса, основанного на струнных технологиях, пространство возможностей расширится, а время в дороге сократится. Загруженный трафик больше не проблема. Автоматизированные модули, способные двигаться со скоростью до 150 км в час в городе и до 500 км в час за городом, перемещаются по легкой и изящной эстакаде над автомобильными дорогами. Ранее неудобные для строительства участки земли станут привлекательными для создания новых жилых, промышленных и деловых районов благодаря повышению транспортной доступности. Грузовые и пассажирские модули Skyway сделают транспорт более интеллектуальным и эффективным с помощью специализированной автоматической системы управления. Инфраструктура Skyway органично впишется в архитектуру будущего и будет эффективно взаимодействовать с существующей транспортной сетью. Легкие и надежные дороги, расположенные над поверхностью земли, свяжут деловой центр и жилые кварталы постоянной скоростной линией. В рамках крупных транспортных узлов и промышленных центров Skyway станет незаменимым, надежным и экономичным связующим звеном производственной цепи. Система струнных дорог – это основа для формирования энергетической сети, работающей на возобновляемых источниках энергии. Строительство мультимодальной транспортной системы Skyway – триггер развития бизнеса и обеспечение устойчивого роста без ущерба окружающей среде. Σε αυτούς που μπήκαν τώρα. Για άλλη μια φορά ονομάζομαι Βίτσου Μαρία. Είμαι παρουσιαστής. Κάνω παρουσίαση κάθε Τρίτη. Στην αρχή η πρώτη παρουσίαση είναι για την εταιρεία. Μετά ακολουθούν τα νέα της εταιρείας σχετικά με τα επιτεύγματα που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Και μετά ακολουθούν τα πιο φρέσκα νέα, τα οποία έγιναν αυτό τον μήνα, αυτή την εβδομάδα και γενικά όλα τα επίκαιρα. Οπότε. Ας κάνουμε μία μικρή εισαγωγή στη σημερινή μας παρουσίαση. Όπως γνωρίζετε στο παρελθόν, άνθρωποι από όλο τον κόσμο και από διαφορετικές εποχές ονειρεύονταν να κατακτήσουν τον ουρανό. Σιγά σιγά αυτό το όνειρο επιτεύχθηκε όταν ο άνθρωπος έφτιαξε το πρώτο αερόστατο, το πρώτο αεροπλάνο και άλλα μεταφορικά μέσα που βλέπουμε στον ουρανό, όπως και τα ελικόπτερα. Το επόμενο βήμα και στόχος ήταν να σηκώσουμε και τις ρόδες από το έδαφος. Οπότε, πριν από 100 χρόνια, ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε το μέλλοντος, τον κόσμο του μέλλοντος, τον οποίο φανταζόταν 200 χρόνια μετά από την εποχή του. Προέβλεψε πως τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε λάθος μόνο με διαφορά 100 χρόνων. Διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Εδώ έχουμε τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών, όπου είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας.
Το τρίτο και κυριότερο πρόβλημα, διότι είναι και το πιο επίκαιρο, είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση. Και η ίδια φύση που έχει τη δικιά της ροή η ύπαρξη, αντιστέκεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαερία μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, διότι όταν συνδέουμε το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, τον συνδέουμε αυτόματα με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τα οποία ορυκτούν με ορυκτά καύσιμα, που επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια στη Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, λίμνες και δάση. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση των υλικών όμως είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του δρόμου ανάποδα έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και τόσο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά. Αριστερά βλέπετε το τελεφερίκ, ένα μεταφορικό μέσο, και τα εναέρια βαγόνια, τα οποία απεικονίζονται δεξιά. Αυτά τα οχήματα δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway του Ανατόλη Ιουνίσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε τη μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Γενικά, τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Όπως βλέπετε εδώ, σε διάφορα μουσικά όργανα ή για εκτέλεση ακροβατικών και διάφορων άλλων τρόπων λόγων. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπετε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορείτε να διακρίνετε τις δέσμες από σχηματόσχηνα τα οποία εξασφαλίσουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές. Αλλά είναι ακόμα και ανθεκτικό και σε περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργειών. Έτσι υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη
και η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε την εύκαμπτη και την ημιάκαμπτη και εδώ την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο εδώ και 40 χρόνια, ίσως παραπάνω. Μία ερώτηση την οποία συχνά θέτουν μηχανικοί και υποψηφοί μέτοχοι είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια καινούργια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες. Αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα με τις αναταράξεις στην γη. Και αν προσθέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί η αεροδυναμική απόδοση που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Εδώ ας δούμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου, όπου το ένα είναι για αστική χρήση και παίρνει έως και 14 επιβάτες, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το άλλο που είναι για μεγάλες αποστάσεις παίρνει έως και 6 επιβάτες και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν απάνω από το έδαφος. Αυτό το διάγραμμα δείχνει το σύστημα αντιεκτροχιασμού, το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου, όπως γνωρίσετε, είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν και εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζεται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Εδώ θα λέει, έχει συγκρίσει στις Skyway με υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Θα ακολουθήσουν και διαγράμματα παρακάτω, όπου θα γίνονται συγκρίσεις ανάμεσα σε διάφορα μέσα μεταφοράς, για να δείτε και εσείς οι ίδιοι τα πλεονεκτήματα που μας φέρνουν μεταφορές Skyway. Και αυτά, όπως βλέπετε, είναι τα εικονίδια των μέσων μεταφορών. Σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες, με την διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα, όσο είχε και στο προηγούμενο slide. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά είναι στοιχειώδης σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, η οποία έχει τις λιγότερες δαπάνες. Εδώ, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν την πρώτη θέση, με το μικρότερο ποσοστό δηλαδή, ως τα πιο οικολογικά, είναι τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές, τα οποία είναι τα πιο επιβλαβή προς το περιβάλλον. Και όσον αφορά τη φιλικότητα προς τη φύση, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιτρέποντας τις αερογραμμές να βρίσκονται σε περιοχές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με το διάγραμμα που βλέπετε, το τελεφερή καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν τα οχήματα μαγνητικής αόρισης, το αεροπλάνο, τα οδικά δίκτυα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως στην πρώτη θέση την κατέχει και πάλι Skyway, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ.
Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε το Skyway που είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο ένα αεροπλάνο. Και αν μετρήσουμε το χρόνο που χρειάζονται οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Αυτές είναι οι εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματικιβωτίων και μικρών φορτίων. Πριν από την είσοδο στην αγορά κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με την μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έλαβε περίπου 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Εδώ μπορείτε να δείτε στην εικόνα μερικά από αυτά. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ, στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η εταιρεία Unisys Stream Technologies, όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1.000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Σε αυτό το μέρος κάθε χρόνο μαζεύονται χιλιάδες επενδυτές στο λεγόμενο Εκαφέστ, για να δουν ήδη με τα μάτια τους τα επιτεύγματα στα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει, έχουν χρηματοδοτήσει και να σιγουρευτούν για το τι πράγματι συμβαίνει, να ενημερωθούν κτλ. Και φέτος το ECAFEST, που συνήθως γίνεται αρχές του καλοκαιριού, θα γίνει αρχές φθινοπόρου το Σεπτέμβρη. Θα γίνει η ανακοίνωση στο προσοχές μέλλον και ίσως κάποιοι από εσάς να επιθυμήσουν να παρευρεθούν και να δείτε ήδη με τα δικά σας μάτια τα επιτεύγματα τα οποία έχει κατορθώσει η εταιρεία μέχρι στιγμής. Τον Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Εμιράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα, όπου θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι άλλη μια απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε επίκνο κατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στο πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπετε μερικές εταιρείες τις οποίες σίγουρα γνωρίζετε, οι οποίες όλες κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους κανένας ποτέ δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τώρα και θα κατακτούσαν το κόσμο με την τεχνολογία τους, με την παραγωγή τους, κλπ.
Η τεχνολογία Skyway θα δείτε που θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα. Αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Εδώ ας συνεψίσουμε στην πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα φροντίζει και τον πλανήτη μας. Τώρα θα προχωρήσουμε στα νέα της εταιρείας, για να δείτε πού έχουμε φτάσει. Ωραία. Το 2020 έγινε διόρθωση και αναβάθμιση των γραμμών στο Εκατέχνα Πάρκ στη Λευκορωσία. Για το υπεργρήγορο μοντέλο γίνεται συζήτηση για το σε ποια χώρα θα κτιστεί η δοκιμαστική γραμμή μήκους άνω των 20 χιλιόμετρων για πιστοποίηση της ταχύτητας των 500 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, κατασκευάστηκε και περνάει δοκιμές το ελαφρύτερο όχημα, το Unilight. Έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή της 7ης γραμμής για τα βαριά οχήματα. Έχουν σχεδιαστεί επίσης και κατασκευαστεί 2 νέα ηλεκτρικά οχήματα. Το ένα είναι το Unicorn με συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, το Unicorn έχει μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και το δεύτερο όχημα είναι το Unipass, το οποίο έχει συνολική χωρητικότητα 25 άτομα, 25 επιβάτες. Και ένα δεύτερο έργο το οποίο ετοιμάζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο προβλέπει ένα τρένο, το οποίο θα αποτελείται από συναρμολογημένα Unipass, συνολικής χωρητικότητας 200 επιβατών. Πρόσφατα τελείωσαν οι δοκιμές και η πιστοποίηση γραμμής φορτίου και μεταφοράς φορτίου. Το 2020 φτιάχτηκε ένα νέο εργαστήριο για την σειριακή παραγωγή και συνολική έκταση των 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D Experience και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για την κατασκευή των τρένων και των τεχνολογιών της. Παράλληλα, συνεχίζονται τα κτισήματα και τα έργα στο Innovation Center της Σάρτζα. Εκεί βρίσκεται ένα δοκιμαστικό κέντρο, στο χώρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, όπου σύμφωνα με τα λόγια του Γιουνίτσκι, η εταιρεία έχει στα σχέδιά της να χτίσει εκεί το δικό της ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Skyway, όπου θα εκπαιδεύει ειδικούς. Η κατασκευή στις άρτα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, όπου οι δοκιμές με τις πρώτες... Έχουν ολοκληρωθεί. Πες να αλλάξεις τα slide. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσουν τη διαδικασία, έχουν ξεκινήσει μάλλον τη διαδικασία πιστοποίησης ήδη. Έλα να ανοίξουμε slide. Πες τη σημαίνει να αλλάξω slide. Μια στιγμή έχουμε κατεβάσει λάθος παρουσίαση. Όχι, κάτσε να αλλάξουμε slide. Και τώρα σπάμε σε αυτό το σπάτι που θέλεις. Είχαμε βάλει τα slides τα οποία τα έλεγα πριν κάποιο καιρό, για κάποιο λόγο άνοιξα εκείνα, συγγνώμη.
Οπότε, ναι, η κατασκευή στην σάρτα της πρώτης γραμμής δοκιμών μήκους 400 μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Ένα άλλο κομμάτι 2,5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει την διαδικασία επιστοποίησης. Σε 3 χρόνια σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί μία διαδρομή φορτίου 130 χιλιόμετρων από τη Σάρτζα προς το λιμάνι Χορφακάν. Επίσης, το ΕΚΑΝΤΟΜ έχει 2 λειτουργίες στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της UNICE Stream Technologies στη Σάρτζα, όπου το ένα είναι ότι το ΕΚΑΝΤΟΜ είναι μελλοντική έδρα του έργου Skyway στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις τεχνολογίες μεταφοράς χορτών για ξένες αντιπροσωπείες. Και δεύτερον, το ΕΚΑΝΤΟΜ είναι μια σαφής επίδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στην κατασκευή, η οποία συνδυάζει την πράσινη τεχνολογία με την εργονομική αρχιτεκτονική. Επίσης, στο κέντρο των δοκιμών λάβουμε την ψηλότητα του Σέιχ Σουλτάν Μπιν, ο οποίος είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Αραβικών Εμμυράτων, κυβερνήτη της Σάρτζα. Το Skyway Test Center στη Σάρτζα επισκέφτηκαν αντιπροσωπείες και ανακοίνωσαν σχέδια για την κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος μεταφορών The Line στο πλαίσιο του έργου γραμμικής πόλης νέων. Πάνω στο έργο για τη μεταφορά βαρυδαίων εμπορευμάτων, ο Γιονίτσκι σχολιάζει το πρώτο container Skyway. Έχει πολύ φθηνό κόστος μεταφοράς, όπου είναι $1 ανά 100 τόνους, το οποίο είναι 1 χιλιόμετρο. Αυτό είναι σημαντικά λιγότερο από τις υπάρχουσες τιμές για τις χερσαίες μεταφορές. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνολογιών χορδών είναι το χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας με πλήρη περιβαλλοντική φιλικότητα και ασφάλεια. Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου γραμμής Skyway κοστίζει $1 εκατομμύριο, το οποίο ποσό είναι από 3 έως 5 φορές χαμηλότερο από την κατασκευή των πιο προσιτών συστημάτων μεταφοράς, όπως αυτής των αυτοκινητόδρομων, των σιδηρόδρομων ή των τραμ. Η μεταφορά Unicont επιτρέπει τη μείωση του κόστους μεταφοράς φορτίου 2 φορές σε σύγκριση με τον σιδηρόδρομο και 3 φορές σε σύγκριση με τον αυτοκινητόδρομο. Και για το όχημα υπέρυψηλής ταχύτητας, ένα χιλιόμετρο μιας τέτοιας διαδρομής θα κοστίσει περίπου $5 εκατομμύρια. Συγκριτικά, η κατασκευή αυτοκινητόδρομου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβής, καθώς κοστίζει περίπου $30 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο για την κατασκευή του. Σχετικά και συγκριτικά με το υπεραστικό μετρό του Ντουμπάι, το οποίο κόστησε στην πόλη περισσότερο από $120 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, και το μονορέιλ του Σιάτλ κόστησε πάνω από $60 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο, ενώ το Σόμον μονορέιλ στην Ιαπωνία πάνω από $180 εκατομμύρια ένα χιλιόμετρο. Εδώ βλέπουμε μια σύγκριση με το Skyway και το Monorail. Μια διευκρινίση ότι το Skyway δεν έχει κάποια σχέση με το Monorail. Είναι διαφορετικά μέσα μεταφοράς και πολλοί άνθρωποι που τα βλέπουν για πρώτη φορά πιστεύουν πως το Skyway είναι κάτι ανάλογο με το Monorail, αλλά δεν ισχύει. Είναι διαφορετικά πράγματα. Οπότε βλέπετε σχετικά με την απόσταση διαδρομής. Τη μια πλευρά έχουμε περιορισμό, ενώ το monorail έως και 50 χιλιόμετρα, το πάνω ήταν σχετικά με την απόσταση διαδρομής, το δεύτερο είναι σχετικά με την μέγιστη ταχύτητα, όπου το Skyway φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το monorail τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, σχετικά με τα σιδηροδρομικά βαγόνια. Έχουμε από τη μια αυτόνομα αυτοκίνητα σε χαλίδινους τροχούς και από την άλλη έχουμε βαγόνια πάνω σε λάστιχα πιεσμένου αέρα. Στο τέταρτο, που είναι η απόσταση κίνησης
οχημάτων έχουμε από 20 έως και 50 δευτερόλεπτα, δηλαδή αφού επιβεβαστεί το ένα μέσο μεταφορά Skyway, το επόμενο της γραμμής θα φτάσει σε αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ το monorail θα είναι από 5 έως και 20 λεπτά. Και σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς των επιβατών καθημερινά, το Skyway φτάνει έως και 500,000 επιβάτες κάθε μέρα, ενώ το monorail 137,000. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τις γραμμές Skyway σε όλον τον πλανήτη, από ζεστά μέρη και σε κρύα μέρη, καθώς έχουν αντοχές στη διαφορά θερμοκρασίας και στο κλίμα. Θα χτιστούν οικολογικές γραμμικές πόλεις και όλο αυτό το δίκτυο γραμμών θα ονομαστεί Transnet. Και τώρα θα πούμε στα πιο πρόσφατα νέα και επίκαιρα, όπου ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής της Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, έκανε κάποιες δηλώσεις για την εταιρεία και συγκεκριμένα είπε μερικά λόγια για την εταιρεία, πως μία ιδέα την χειρίστηκε με τον δικό του τρόπο κτλ. Μετά, σχετικά με το νέο γραφείο στη Λευκορωσία, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα εννιαόροφο κτίριο με έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Η έδρα της μηχανικής εταιρείας Unisky Train Technologies βρίσκεται εκεί. Συνολικά, η εταιρεία έχει 36 κτίρια σε διάφορες χώρες, όπου οι συνδιοκτήτες αυτών των εγκαταστάσεων είναι οι ίδιοι οι επενδυτές της εταιρείας. Είναι μια κοινή ιδιοκτησία που αποκτήθηκε με μια επένδυση στην τεχνολογία. Οπότε, άμα και εσείς επενδύσετε, θα είστε και εσείς συνδιοκτήτης αυτών μαζί με τους υπόλοιπους και θα έχετε κάποιο μερίδιο στο να λέμε. Σχετικά με την παραγωγή, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή εγκατάσταση παραγωγής και την έχει εξοπλίσει με σύγχρονο εξοπλισμό. Η παραγωγή διαθέτει μηχανήματα 5 αξώνων και 7 αξώνων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Καμία άλλη επιχείρηση στην Λευκορωσία δεν διαθέτει τέτοιο σύνολο εξοπλισμού. Αυτή η παραγωγή ανήκει επίσης στους επενδυτές της εταιρείας. Σχετικά με τα μονοπάτια και τις μεταφορές, έχουν κατασκευαστεί 5 πίστες στο ΕΚΑ Τέχνα Πάρκ και 2 βρίσκονται υπό κατασκευή για τα βαριά οχήματα. Στα Εμιράτα έχουν κατασκευαστεί ένα κομμάτι 400 μέτρων και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 2 διαδρόμων μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευάστηκαν επίσης 12 μοντέλα μεταφοράς, τα οποία βλέπετε εδώ, και είναι εντελώς διαφορετικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα στα εργοστάσια της εταιρείας. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν από το μηδέν με τη μοναδική υποστήριξη αυτής των επενδυτών και μάλιστα όλα αυτά έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα έργα έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και είναι φυσικά βιομηχανικά προϊόντα. Σχετικά με τα στοχευμένα έργα, τα πρώτα στάδια εργασίας με στοχευμένα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Φέτος θα ανακοινωθούν πολλά στοχευμένα έργα που εφαρμόζουμε. Αυτά δεν είναι σχέδια που έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον, αλλά είναι σχέδια τα οποία η εταιρεία ήδη επεξεργάζεται. Η μάρκα Skyway, η Unisky String Technologies, είναι η εταιρεία της ρίζας. Το Skyway είναι απλά ένα εμπορικό σήμα ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Σχετικά με το 15ο στάδιο ανάπτυξης, στο 15ο στάδιο είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε μία πίστα για δοκιμή μεταφοράς υψηλής ταχύτητας. Γι' αυτό έχουμε ήδη τις απαραίτητες σχεδιαστικές λύσεις και το ίδιο το μηχάνημα. Προφανώς το 15ο στάδιο μπορεί να διαρκέσει περίπου 2 χρόνια.
Σχετικά με την διαδρομή υψηλής ταχύτητας, ξεκινήσαμε την δεύτερη διαδικασία για να λάβουμε άδεια για την κατασκευή της γραμμής υπερυψηλής ταχύτητας στην Λευκορωσία, διότι η προηγούμενη είχε απορριφθεί. Εάν αρνηθούν, έχουμε περισσότερες επιλογές σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στα Εμιράτα. Αλλά το κόστος κατασκευής εκεί πέρα είναι πολύ υψηλότερο, φυσικά. Επίσης, σχετικά με την έναρξη κεφαλαιοποίησης, η IPO είναι μόνο μία από τις επιλογές κεφαλαιοποίησης. Χρειάζεται ένα IPO για να κερδίσουμε επιπλέον χρήματα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με έναν διαφορετικό τρόπο. Η κεφαλαιοποίηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αν και με έναν αργό ρυθμό. Η σοβαρή κεφαλαιοποίηση θα ξεκινήσει όταν δημιουργήσουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Ο ίδιος ο Uniskin δηλώνει ότι μπορεί να συμβεί φέτος. Επίσης, σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια, σε 5 χρόνια η κεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιριών μας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 10 χρόνια, όχι λιγότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Θα υπάρξουν δεκάδες και εκατοντάδες έργα σε εξέλιξη. Θα έχουμε εξειδικευμένη παραγωγή για διαφορετικά στοιχεία του συστήματος χορδών. Έχουμε ήδη αναπτύξει τεχνολογίες για να κάνουμε μια ξεχωριστή παραγωγή για αστικά φορτηγά και οχήματα υψηλής ταχύτητας. Και να ανοίξουμε την τελευταία παρουσίαση, όχι δεν είναι αυτή, που είναι μικρή. Η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στις 21 Ιουνίου στις 12 η ώρα το βράδυ το Evo Skyway θα μεταβεί στο υποσταθμό ανάπτυξης 14,2. Η τρέχουσα υπόθεση ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2019 και είναι μεγαλύτερη διάρκεια όλων, δηλαδή κράτησε παραπάνω τις προηγούμενες, καθώς η έναρξη τη συνέπεσε με την πανδημία του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, το έργο συνέχισε να αναπτύσσεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει επιτύχει πολλούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος υποσταθμού στο κέντρο Unitsky Stream Technology στη Σάρτζα, δείξαμε τη μεταφορά Skyway για τη μεταφορά θαλάσσιων εμπορεύματοκιβωτίων. Ολοκληρώθηκε μάλλον το εξωτερικό και εσωτερικό φινίρισμα του Echo House. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή στηριγμάτων αγκύρωσης για την φωτεινή γραμμή στα 400 μέτρα. Φέραμε τις απαραίτητες επικοινωνίες σε όλα τα κτίρια και ανοίξαμε τους δρόμους. Εγκαταστήσαμε ενδιάμεσα στηρίγματα για 2 βαριά κομμάτια μήκους 2,5 χιλιόμετρων. Ανακοίνωσαν το πρώτο προγραμματισμένο στοχευμένο έργο της διαδρομής φορτίου Skyway από τη Σάρτζα προς την πόλη Χορφακάν. Και ανακοίνωσε τη μετάβαση του κέντρου στην δεύτερη φάση κατασκευής από τις 3. Εκτός από τα βασικά επιτεύγματα που αναφέρονται, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες των ομίλων εταιριών Skyway συνέχισαν την καθημερινή τους εργασία για να αναπτύξουν το έργο και να το φέρουν στην εμπορική αγορά. Ο όμιλος εταιριών Skyway έχει ήδη σχέδια για το επόμενο υποστάδιο, την δοκιμή εμπορευματικών μεταφορών σε βαριές διαδρομές, τη συμμετοχή Skyway στη Διεθνή Έκθεση Expo του στο Ντουβάι, καθώς και εργασίες για στοχευμένα έργα, τα οποία σύμφωνα με τη διοίκηση θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2021.
Αυτό είναι μόνο μέρος των σχεδίων που περιμένουν την εφαρμογή τους στο εγγύς μέλλον, δεδομένου ότι πολλές αποφάσεις προετοιμάζονται και λαμβάνονται με πιστευτικότητα. Θα τις εισάγουμε σταδιακά κατά το βήμα 14,2. Οπότε, πάρτε περισσότερες συμμετοχές έως τις 21 Ιουνίου με τη μετάβαση στο νέο υποσταθμό. Η έκπτωση για επενδυτικές προσφορές στον προσωπικό λογαριασμό θα μειωθεί. Επομένως, μέχρι τις 21 Ιουνίου, στις 12 το βράδυ πάλι, μπορείτε να επενδύσετε στο έργο Skype με υψηλότερη έκπτωση και να λαμβάνετε περισσότερες συμμετοχές. Και αυτή ήταν η παρουσίαση για σήμερα. Θα έχουμε πάλι παρουσίαση την επόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Για τυχόν ερωτήσεις μπορείτε να μου γράψετε στο chat. Και καλό βράδυ. Ελπίζω να σας δω την επόμενη Τρίτη και να έχουμε περισσότερα νέα. Ελπίζω επίσης να με ακούσατε, να με ακούγατε καθαρά, να μην υπήρχε κάποιο θέμα. Οπότε, τα λέμε.